Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό στη μαγρινή χώρα, κάτω στο Σουδάν. Στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας παρατηρούνταν μία ασυνήθιστη κίνηση. Εκτός από τα κανονικά δρομολόγια, ανέμελα νιάτα, μαθητές με τους εκδρομικούς σάκους τους, είχαν γεμίσει τις αίθουσες του αερολιμένα. Μία σχολική, εκπαιδευτική, αεροπορική εκδρομή είχε προγραμματιστεί για τη μέρα εκείνη. Σχολικά τραγούδια και χαρούμενες φωνές έσπαγαν το βουητό των αεροπλάνων που απογειωνόντουσαν και προσγειωνόντουσαν στον αερολιμένα. Και ξάφνου, τα μικρόφωνα ανήγγυλαν. Οι εκδρομείς και οι συνοδοί τους να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος άμεσα. Σε 5 λεπτά απογειώνεται. Ένας χήμαρος από νέα παιδιά όρμησε στον αερολιμένα και κατευθύνθηκε προς το αεροσκάφος. Σε 3 λεπτά όλα ήταν έτοιμα για την απογείωση. Ο κυβερνήτης, ένας αθλητικός νέος που δεν απήχε πολύ στην ηλικία από τους νέους επιβάτες του, αλλά αριστούχος και ίσως καλύτερος και πλέον δοκιμασμένος της εταιρείας, τους καλωσόρισε στο σκάφος και τους υποσχέθηκε ένα ωραίο ταξίδι. Όλα ήταν έτοιμα. Ο κυβερνήτης έριξε μια τυπική τελευταία ματιά στα όργανα του αεροσκάφους. Με τον ασύρματο είπε στο κέντρο το «ΟΚ» και έβαλε σε κίνηση τους κινητήρες. Το κέντρο του είπε τις τελευταίες πληροφορίες της μετεωρολογικής υπηρεσίας που ήταν πάρα πολύ καλές και του ευχήθηκε καλό ταξίδι. Σε 2 λεπτά το αεροπλάνο φιλούσε για τελευταία φορά τη γη και ορμούσε με δύναμη στους εθέρες σαν ένα μεγάλο αρπακτικό πουλί για να καταβροχθήσει την απόσταση των 500 μιλίων που τους χώριζαν με το αεροδρόμιο του προορισμού. Το αεροσκάφος είχε διανύσει περίπου τα 100 μίλια και όλα έδειχναν ότι συμβάλλουν σε ένα ωραίο αεροπορικό ταξίδι μέσα σε έναν καταγάλανο ουρανό. Οι δε επιβάτες χόρτεναν να απολαμβάνουν το ωραίο θέαμα που τους προσέφερε το μεγάλο ύψος. Κάτω από τα πόδια τους ένας πελώριος, ανάγλυφος χάρτης, ζωντανός, με χωριά, βουνά, ποταμούς και πεδιάδες απλωνόταν. Η αεροσυνοδός δεν έπαβε να τους ξεναγεί και να τους ενημερώνει συνεχώς. Ο κυβερνήτης έπαιρνε σειρά στο δικό του μικρόφωνο για να πιάσει συζήτηση με τους επιβάτες και να τους λέει τα μυστικά του αεροπλάνου και της τεχνικής του. Πράγματι, ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ο κυβερνήτης άνοιξε τον ασύρματο και ζήτησε από το κέντρο το στίγμα του και τον καιρό. Αυτό του απάντησε ότι μέχρι τέλος του ταξιδιού δεν προβλέπεται καμιά αλλαγή του καιρού. Έκλεισε τον ασύρματο και ζήτησε με το μικρόφωνο να μιλήσει με τους επιβάτες, όταν εμπρός του διέκρινε ένα κατάμαυρο σύννεφο. Τότε έκλεισε το μικρόφωνο και έσφιξε το πιδάλιο να οδηγήσει το σκάφος κάτω από το σύννεφο και να μην χάσουν οι επιβάτες την οπτική τους επαφή με τη γη. Ήταν κάτω από το σύννεφο όταν εμπρός του εμφανίστηκε και δεύτερο πλέον κατάμαυρο με βροντές και αστραπές. Ήταν σαφές ότι είχε πέσει σε καταιγίδα. Έδωσε τότε ύψος στο σκάφος για να ξεφύγει. Το ρολόι έδειχνε τα 8.000 πόδια. Η καταιγίδα όμως δεν σταματούσε. Τότε έδωσε και άλλο ύψος. Το ρολόι έδειχνε 10.000 πόδια, το μάξιμουμ της αντοχής του αεροπλάνου, και οι επιβάτες άρχισαν πια να θορυβούνται. Η ορατότητα ήταν μηδενική. Το χαλάζι χτυπούσε σαν σφαίρες τα παράθυρα του σκάφους. Οι κεραυνοί και οι αστραπές φώτιζαν μόνο τον ουρανό, σαν εχθρικό πυροβολικό που προσπαθούσε να τους καταρρύψει. Η αεροσυνοδός προσπαθούσε να τους καθησυχάσει. Το σκάφος, σαν παιχνιδάκι μέσα στη φοβερή αγκαλιά της καταιγίδας, άρχισε να τρίζει και το ρολόι έδειχνε 12.000 πόδια. Ο κυβερνήτης ψύχρεμος άρχισε να κατεβάζει το σκάφος χαμηλά.
8.000 πόδια, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 και η ίδια κατάσταση. Στον φόβο του μήπως προσκρούσει σε καμιά κορυφή βουνού, άρχισε πάλι να ανεβαίνει. Φτάνει στα 8.000 πόδια και ανοίγει τον ασύρματο να μάθει από τον πύργο ελέγχου το στίγμα του, πού βρίσκεται και να τους πληροφορήσει ότι έχει πέσει σε καταιγίδα παρά τις καλές μετεωρολογικές ειδήσεις. Αλλά διαπίστωσε τότε ότι δεν λειτουργεί ο ασύρματος. Ανοίγει αμέσως το ραδιόφωνο, η ίδια σιγή. Ένα κρύο χέρι έσφιξε την καρδιά του. Άνοιξε τον χάρτη και προσπάθησε μόνος του να προσδιορίσει τη θέση του, μάταια. Με την προσπάθεια να ξεφύγει από την καταιγίδα, είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Στα μάτια του συγκυβερνήτη του άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια του πανικού. Ο κυβερνήτης διάβασε μέσα στα μάτια του βοηθού του την αγωνία και πριν του μιλήσει έκανε ακόμα μία προσπάθεια με τον ασύρματο και το ραδιόφωνο. Μάταιος σκόπος. Η μεγάλη καταιγίδα, παραδόξως, τα είχε καταστρέψει και τα δύο. Προσπάθησε πάλι με τον χάρτη, αλλά είδε το ίδιο αποτέλεσμα. Σε παρόμοιες καταστάσεις, το θάρρος και η ψυχραιμία του κυβερνήτη φέρνουν καλά αποτελέσματα. Γύρισε στο συγκυβερνήτη του που τον κοίταζε ακίνητος, μαραμαρομέρος και του ζήτησε ψυχραιμία διότι η κατάστασή τους είναι πολύ κρίσιμη και πρέπει να αποφευχθεί ο πανικός των επιβετών. Η αεροσύνοδος, μη ξέροντας απολύτως την κρισιμότητα της κατάστασης, κατέβαλε κάθε φιλότιμη προσπάθεια να τους καθησυχάσει. Πράγματι όμως η κατάσταση ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Ο κυβερνήτης, χωρίς προσανατολισμό, ασύρματο, ραδιόφωνο και στίγμα, μέσα στη φοβερή θύελλα που δεν είχε τέλος, δεν μπορούσε να πιλοτάρει το αεροσκάφος με σιγουριά. Άρχισε να κάνει κύκλους και να ανεβοκατεβαίνει, προσπαθώντας να βγει από τη θύελλα. Το αεροσκάφος τυφλά οδηγούνταν από τον ψύχρεμο μέχρι στιγμής κυβερνήτη. Όμως οι ώρες περνούσαν. Θα έπρεπε να είχαν προσγειωθεί εδώ και 2,5 ώρες και ακόμη βρισκόντουσαν στα ύψη. Τα καύσιμα άρχισαν να λιγοστεύουν επικίνδυνα. Καμιά βοήθεια, κανένα φωτεινό σημείο από πουθενά. Οι επιβάτες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον χρόνο που χρειαζόταν για το ταξίδι τους και λέγοντας ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ξέπασαν σε κλάματα και υστερίες. Ακόμα και η αεροσυνοδός έχασε τον έλεγχό της και δεν μπορούσε να τους προσφέρει καμιά βοήθεια. Μάταια ο κυβερνήτης προσπαθούσε με το μικρόφωνο να τονώσει το ηθικό τους. Ο συγκυβερνήτης, ένα ράκος, ανίκανος ήταν να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια. Μες στην αγωνία του τότε ο κυβερνήτης ρίχνει τη ματιά του στον πίνακα των καυσίμων. Κρύος υδρότας τον έλουσε. Είχαν δεν είχαν ακόμα καύσιμα για 20 λεπτά. Απ' τη στιγμή αυτή άρχισε πια να κάμπτεται και αυτός. Του ήρθε να κλάψει. Κρατήθηκε όμως. Ήταν βέβαιος για την καταστροφή. Έβαλε τον αυτόματο πιλότο. Έσκυψε πάνω στο πιδάλιο και αφέθηκε στο μοιραίο. Σαν κινηματογραφική ταινία στις τελευταίες αυτές στιγμές περνούσαν από το μυαλό του όλα τα γεγονότα της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε μια στιγμή ταράχτηκε. Μα βέβαια! Στην οθόνη των σκέψεών του παρουσιάστηκε η Ελλάδα, η Μυτιλίνη, η Σικαμιά. Ήταν Έλληνας και η μητέρα του κατάγεται από τη Σικαμιά της Μυτιλίνης. Θυμήθηκε που μικρός ήρθε στη γενέτειρα της μητέρας του τη Σικαμιά να γνωρίσει τη γιαγιά του, του συγγενής του. Θυμήθηκε ακόμα ότι η ευσεβής μητέρα του του μιλούσε συνέχεια για τον θαυματουργό ταξιάρχη Μανταμάδου. Θυμήθηκε ότι μαζί της πήγε στο Μανταμάδο μικρός για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα του ταξιάρχη. Ένιωσε ρίγος που είχε νιώσει όταν αντίκρισε την εικόνα του Αρχαγγέλου.
Το ίδιο Ρίγος ένιωσε και τότε. Στα αυτιά του ακούγονται και τώρα τα λόγια των γερόντων που του έλεγαν κάποτε «Ο Αράπης παιδί μου», έτσι ακόμα και σήμερα λένε τον ταξιάρχη λόγω της μελανής εικόνας του. «Ο Αράπης, όταν τον καλέσεις με πίστη, είναι πάντοτε κοντά σου, πρόθυμα να σε βοηθήσει, χειροπιαστά θαύματα έχουμε εμείς στους πολέμους». Αναρήγησε, αναθάρισε τότε ο πιλότος. Πίστεψε στον Μεγαλόχαρο και σηκώνοντας τα χέρια του φώναξε «Ταξιάρχη μου, Αράπη μου, σώσε μας και εγώ λαμπάδα είσαι με τον πόη μου θα σου ανάψω και ολόχρυσο ομοίωμα του αεροπλάνου μας θα σου κρεμάσω». Τη στιγμή αυτή, στο γραφείο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών, όπου αφηγείται τα περιστατικά ο Νικόλαος Χατζόγλου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, σηκώνεται κατακίτρινος και τρέμοντας, κάνει τον σταυρό του. Ζει ακόμα μία φορά τα περιστατικά, τα μοναδικά της ζωής του και με κόπο συνεχίζει. «Τότε εμπρός μου άνοιξαν τα κατάμαυρα σύννεφα και φάνηκε ο καταγάλανος ουρανός και όπως ανοίγει η αυλαία και φαίνεται το σκηνικό του θεάτρου, έτσι κάτω από τα πόδια μας, μες στον ήλιο, λουσμένο φάνηκε το αεροδρόμιο του προορισμού μας. Έπιασα το πιδάλι ο χαρούμενος και σε λίγο προσγειωνόμασα στο αεροδρόμιο. Έριξα μια ματιά στα καύσιμα και παρατήρησα ότι μας είχαν απομείνει ακόμα βενζίνη για 5 περίπου λεπτά. Με την πρώτη ευκαιρία πήρα την άδειά μου και σήμερα είμαι εδώ, πάτερ μου, για να αποδώσω στον Άγιο, τον Σωτήρα μας, την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία μας και να αποθέσω εμπρός του με ευλάβεια το τάμα μου». Στα χέρια του, τα οποία έτρεμαν, εμφανίστηκε ένα ολόχρυσο ομοίωμα αεροπλάνου. Ήταν το μεγάλο του τάμα. Τον κοίταξα με συγκίνηση. Στα δακρυσμένα μάτια του διέκρινε στην ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν πραγματοποιεί μια μεγάλη του υποχρέωση. Ένιωσα τη γλώσσα μου βαριά για να μιλήσει. Τα μάτια μου πονούν καθώς προσπαθούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αρκέστηκα μόνο να ψελίσω το «Έχων σε προστάτην και βοηθών, φύλακα και ρίστην της ψυχής μου της ταπεινής, Μιχαήλ Πρωτάρχα και Μέγα Ταξιάρχα, εν ώρα του κινδύνου σήμη βοήθησον». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.